ο Ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε διπλή ευνηδιαστική επίθεση προς την κατεύθυνση της Κρεμίνα και την κατεύθυνση της Ζαπορίζια. Και οι δύο επιθέσεις ανακόπηκαν από τη σφοδρή απάντηση του ρωσικού πυροβολικού. Δεν είναι κατανοητό ποια από τις δύο ήταν η κύρια επίθεση και ποια χρησίμευσε ως αντιπερισπασμός. Πιθανότατα το Κίεβο να έλπιζε κάποια από τι δύο να είχε αποτελέσματα, ή απλώ ήθελε να δοκιμάσει την αμυντική διάταξη των Ρώσων γνωρίζοντα ότι καταναλώνουν μεγάλε δυνάμει στη γραμμή Μπακμούτσεβέρσκ. Παρά τη σχετικά σταθερή κατάσταση στην περιοχή Κρεμίνα τι τελευταίε ημέρε, ο Ουκρανικό στρατό πραγματοποίησε ευνηδιαστική επίθεση προ γύρω από την Γραμμανεϊό, κάτι που δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί σοβαρά στο εγγύ μέλλον. Σύμφωνα με τον Ρώσο στρατιωτικό ανταποκριτή Σέμιον Πίγκοφ, ενώ οι Ρώσοι στρατιωτικοί προσπαθούσαν να προχωρήσουν στην περιοχή των οικισμών Ντιμπρόβο και Μπελογκόροφκα, τα Ουκρανικά στρατεύματα ξεκίνησαν ξαφνικά μια επίθεση προ την κατεύθυνση τη Κρεμίνα, ο Ουκρανικό στρατό δεν εγκαταλείπει τα σχέδια για ανάπτυξη αντεπίθεση στην Κρεμίνα, παρά το γεγονό ότι οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία δεν διαθέτουν μεγάλε δυνάμει ειδικά προ αυτή την κατεύθυνση, ενώ είναι πιθανό τέτοιε επιθέσει να έχουν χαρακτήρα εκτροπή προκειμένου να αποδυναμωθούν άλλε ρωσικέ αμυντικέ γραμμέ τη γραμμή Βάτοβο-Κρεμέναγια. Οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση και στην κατεύθυνση τη Ζαπορίζια αλλά η απάντηση του ρωσικού πυροβολικού ήταν καταιγιστική και διαρκή. Πάντω αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ρώσοι μετακινούν πολίτε από την πόλη Βασιλίβκα, όπω είχαν κάνει δηλαδή και στη Χερσόνα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την περιφέρεια τη Ζαπορίζια, καθώ ακόμα οι Ρώσοι υστερούν κατά πολύ αριθμητικά έναντι των Ουκρανών. Το Κίεβο έχει δείξει πω δεν το ενδιαφέρουν οι απώλειε όσο μεγάλε και αν είναι. Πάντω αυτό μπορεί να αλλάξει άρδινε αν καταληφθεί σύντομα τον Μπάκμουτ από του Ρώσου,